κατάσταση έναν εφιάλτη μέχρι να έρθει να δω ότι ήρθε στο σπίτι. Εντάξει, πάρτε τα καράβια. Οι ανθρώποι τι φταίνε. Είχαμε μια εβδομάδα να μας φέρουν νερό. Δραματικές ώρες ζει η οικογένεια του κριτικού αξιωματικού Μανώλη Καμινάκη, που μαζί με άλλους 4 Έλληνες ναυτικούς βρίσκονται σε κατάσταση ιδιότυπης εν πλώ ομοιρίας εδώ και 3 μήνες στο λιμάνι του Τζιμπουτί στην Ανατολική Αφρική. Ο άντρας μου είναι μέσα από τον Οκτώβριο του 18. Ήτανε να βγει το καλοκαίρι, το Πάσχα. Μας πέρασε. Του λέει ο αρχιμηχανικός, κάτσε σε παρακαλώ λίγο, 2 μήνες ακόμα. Μέχρι το καλοκαίρι, δε παιδί μου, και αυτά. Και ήταν για να έρθει τον Αύγουστο. Και ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα, η κατάσχεση των καραβιών, και έχουν κατασχέσει και τους νοητικούς. Και αν δεν πάνε άλλοι μέσα, δεν μπορούν αυτοί να φύγουν. Δεν τους επιτρέπουν να αφήσουν τα καράβια έτσι. Κάθε μέρα που περνάει, η αγωνία για την τύχη τους μεγαλώνει, με τη σύζυγο του Λασιθιώτη ναυτικού να περιμένει την επιστροφή τους στο σπίτι, ελπίζοντας η περιπέτεια να λήξει σύντομα. Έχω τρελαθεί 3 μήνες τώρα. Έχω τρελαθεί, λέει, και θα έρθει γερός ο άντρας μου. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Προσπαθεί. Όλοι προσπαθούν. Είναι και ένας μέσα καρκινοπαθής, είναι και ένας άλλος που είναι ασθενής. Ο άντρας μου, καθώς ρωτάω χθες από φαγητά, μην ανησυχείς, μου λέει, τρώω. Μην ανησυχείς, λέω, έχεις αδυνατήσει, ξέρω, όλα αυτά με απασχολούν. Η ψυχολογία σου πώς είναι? Η ψυχολογία μου λέει, εντάξει, δεν είναι και καλύτερη, αλλά ελπίζω. Περιμένω και ελπίζω, μου λέει. Τι να κάνω άλλο? Λέω, δουλεύετε ή καθόσαστε? Πολύ δουλεύουμε, λέει, εσείς είναι ο δεύτερος μηχανικός. Απλώς τόσο καιρό, γιατί δεν γίνεται κάτι? Δηλαδή είναι ένα θέμα, εντάξει, εδώ γίνονται κάτι απλά για κάτι έτσι και τραβιόμαστε, όχι για Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Εγώ το μόνο που εύχομαι είναι μην πάθει τίποτα ο αδελφός μου. Γιατί αν πάθει κάτι ο αδελφός μου... Ο εφιάλτης ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο για το πλήρωμα των πλοίων Πτολεμαίος και Αρίμπας σημαίας Λιβερίας, που ανήκουν σε πλειοκτήτρια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, τα οποία μετέφεραν κλίνκερ για τσιμέντο από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πλειοκτήτης, δεν τα διαχειριζόταν αυτός. Είχε βάλει διαχειριστή άλλο. Για τον πλειοκτήτη ξέρω ότι είναι Έλληνας, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι. Πιάνοντας λιμάνι στο Τζιμπουτί για πετρέλευση, οι αρχές τα κινητοποίησαν, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οφειλές φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ απλήρωτα έχουν μείνει και δεδουλευμένα μηνών του πληρώματος. Είναι που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή περισσότερο, είναι να έρθει ο άντρας μου υγιής στο σπίτι, το αν τα λεφτά τους θα δώσουν, δεν τους θα δώσουν, πόσα θα τους δώσουν κλπ. Τα βάζω σε δεύτερη μοίρα, εγώ προσωπικά. Δηλαδή ζω μια κατάσταση, έναν εφιάλτη. Μέχρι να έρθει να δω ότι ήρθε στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή, οι ναυτικοί απαγορεύεται να κατέβουν στο λιμάνι, παραμένοντας εγκλωβισμένοι μέσα στα πλοία, με μόνο άτομο να φροντίζει για εκείνους την επίτιμη Ελληνίδα πρόξενο στο Τζιμπουτί, Κατερίνα Στουραίτη. Ναι, κάνει ό,τι μπορεί. Πήγε στο λιμενάρι και τους είπε να βάλει τα καράβια δίπλα. Δεν δέχτηκε ο λιμενάρχης. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Είναι Αφρική είναι αυτή. Εντάξει, πάρτε τα καράβια. Οι ανθρώποι τι φταίνε? Και δεν είναι θέμα δικό μας, γιατί εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Τι κάνουν οι αυτοί που κυβερνά, δηλαδή τι γίνεται, για ποιο λόγο? Από την πολιτική και παρέα. Οπωσδήποτε από εμάς είναι. Τι να κάνουμε εμείς? Τι να κάνουμε? Οι συνθήκες διαβίωσης πάνω στα πλοία, όπως τις περιέγραψε στην Κρήτη TV ο Αλφα Μηχανικός του Πτολεμαίος, είναι άφλιες. Να σας πω ότι είχαμε μια εβδομάδα να μας φέρουν νερό για να πληθούμε, γιατί από το άλλο έχουμε, δόξα στον Θεό έχουμε για να πιούμε, αλλά δεν έχουμε από το νερό για να πληθούμε, το οποίο και τις περισσότερες φορές είναι φάλμηρο. Στέλνουν μικρές ποσότητες φαγητού και είναι τελευταίας διαλογής. Οι εικόνες από τα καταστρώματα προκαλούν σοκ, με βουνά από σκουπίδια να έχουν συσσωρευτεί από τον περασμένο Αύγουστο. Έχουμε γεμίσει το καράβι από σκουπίδια. Όχι μόνο συν, για προβλήματα υγείας, για προβλήματα. Ζητάς γιατρό, έρχεται μετά από μια εβδομάδα. Μόνη ελπίδα για να λήξει αυτή η περιπέτεια είναι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να αντικαταστήσει το πλήρωμα με άλλους αμοιβόμενους ναυτικούς έως ότου τα πλοία να βγουν σε πληστηριασμό. Κάτι που οι Φιλιππίνες φρόντισαν να κάνουν με τους δικούς τους πολίτες από τις πρώτες κιόλας μέρες.